Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Στέργιο Κατηχωρή, τον πολιτικό μας αναλυτή, να δούμε λεπτομέρειες για όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται από τους Τούρκους και από τους Αμερικάνους για το περίφημο πραξικόπημα. Ποιος λέει την αλήθεια τελικά? Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Κατηχωρητή. Αυτό θα περάσει αρκετός καιρός για να το δούμε, ξέρετε. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που στα σίγουρα θα ήμασταν βέβαιοι είναι ότι πράγματι, όπως δηλώνει ο Κέρι, ο οποίος είναι τώρα στο Λουξεμβούργο, ναι, υπουργός των Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματικά δεν είχαμε προβλέψει, λέει, ότι θα γίνει πραξικόπημα. Δεν είχαμε προβλέψει με τίποτα κάτι τέτοιο. Βεβαίως, από μία πλευρά αφήνει και μία γεύση περίεργη, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η υπηρεσία. Κύριε Κατηγορήτη, θα μπορούσαν οι Αμερικάνοι στο πλαίσιο και προεκλογικής εκστρατείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αμερική, έτσι, βεβαίως, πάνε για νέο πρόεδρο, να ρισκάρουν τέτοιο σχεδιασμό? Βεβαίως. Βεβαίως, ε. Βεβαίως. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς το timing. Για να βάλω και την άλλη παράμετρο όμως. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για να βάλω και την άλλη παράμετρο όμως, δεν αποκλείεται όμως να είναι σχεδιασμένο και εσωτερικά στην Τουρκία. Τίποτα δεν αποκλείεται. Δηλαδή να είναι σχέδιο του Ερντογάν, λέω. Τίποτα δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Υπάρχουν συμπεριφορές που μοιάζουν και με προηγούμενα, υπάρχουν συμπεριφορές που μοιάζουν και με... Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την εποχή του Μεντερές, το 1960 περίπου και μετά, υπάρχουν μία σειρά ακριβώς, τον εξετέλεσαν τότε, υπάρχουν μία σειρά ακριβώς καταστάσεων που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τίποτα δεν αποκλείεται και έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως ο αντίκτυπος και τα τελικά συμβαίνοντα στην Ελλάδα και από τον απόϊχο αυτών των πραγμάτων. Γιατί μην ξεχνάτε, ναι μεν έγινε κάτι περίπου το 1960, αλλά το 1964 είχαμε τον εκδιωγμό των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη και των απομεινάντων, αν θέλετε. Και μετέπειτα, μετά το άλλο πραξικόπημα του 70, το 74 είχαμε την ιστορία της Κύπρου. Μάλιστα. Όλες αυτές τις εναλλαγές της πολιτικής μέσα στην Τουρκία τις έχει πληρώσει αρκετά πικρά και σκληρά η Ελλάδα. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφωνήθηκε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, και του έδωσε συγχαρητήρια, διότι όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, τηρείται το διεθνές δίκαιο στην υπόθεση με τους 8 πραξικοπηματίες που προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή αυτό υπάρχει. Αυτό φαίνεται. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τους 8, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αναμφισβήτητα στην επόμενη φάση ο κύριος Ερντογάν πιστεύω ότι θα ζητήσει, γιατί το έχει δηλώσει κιόλας, στην έκδοση του Φετουλάχ Γκιούλ, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Άρα, οτιδήποτε συμβεί και κάτι άλλο είναι προδικασμένο. Αθρίζεται στη λογική. Λάβετε υπόψη σας και αυτό. Ιστορικές στιγμές ζούμε σε σχέση και με τα όσα εξελίσσονται. Δεν είναι μοναχά ιστορικές στιγμές τούτη την ώρα, αλλά θα ήταν και ευκαιρία να δούμε πάρα πολλά, γιατί περιέργως ξεχνάμε ότι κάποτε ήταν και κάποιος ο Τσαλάν, κάποτε ήταν και κάποιοι γκρίζοι λύκοι που ματοκύλησαν κυριολεκτικά την πλατεία Ταξίμ. Τώρα την είδαμε εμείς την Ταξίμ πλατεία με άλλον τρόπο και άλλο μάτι. Σωστά. Ξεχάσαμε τι είχαν γίνει παλιότερα, το 2013 και παλιότερα, και από το 1960. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε συνέχεια, κύριε Κατηγορήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.